γούσταρα ΑΕΚ, γούσταρα αθλητική ομάδα, pressing στο κέντρο του Ολυμπιακού, εκείνο που γούσταρα πιο πολύ για την ΑΕΚ είναι ότι είδα ότι με μικρό budget ψωνίσανε καλούς παίκτες. Δηλαδή ψωνίσανε Μπακάκι, τα δυο τα center back, Τζανετόπουλο, Λαμπρόπουλο, μέτριο τερματοφύλακα στις εξόδους, καλό χαμηλά, Σοηλέδης καλός, πολύ καλός Ανάκογλου βελτιωμένος, ο Άρος ο Σέρβος έξω αριστερά, Μπαρμπόσα, φανταστικός, αν εξαιρέσεις τον Αραβίδη και τον Μάνταλο, που για μένα είναι τα μεγάλα μειονεκτήματα στην ΑΕΚ, εδώ διαφωνώ με τους αεξίδες για τον Μάνταλο, είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να σταθεί, μπορεί να σταθεί πολύ καλά στην άλλη εθνική, ακόμα και έτσι όσο έχει. Πολύ γυμνασμένη ομάδα, πάρα πολύ γυμνασμένη ομάδα, σεβασμό στους χώρους, σεβασμό και πολύ αθλητική ομάδα, δηλαδή ψηλά παιδιά, δυνατά παιδιά, καλή γενική αντοχή, καλά πρώτα μέτρα, μονομαχίες κερδισμένοι. Τα πρώτα 7-8 μέτρα, παπ, ο Γιώχανσον, βρήκαν ένα χαφ, φανταστικό, που ο ΠΑΟΚ δεν έχει Γιώχανσον. Που ο Ολυμπιακός, εντιγκάδες και παπαρολογίες, δεν έχει Γιώχανσον. Ψωνίζαν καλά, υπάρχει. Είναι φανταστική, μ' αρέσει. Ωραία.